Με αίσθημα αισιοδοξίας, ελπίδας και αυτό ζητάμε και από όλο τον κόσμο, να μην το βάζουν κάτω και να προσπαθούν και να μάχονται. Mm-hmm. Για πείτε μας τι ακριβώς έγινε. Εδώ μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μια πάρα πολύ καλή απόφαση από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο των Χανίων, και γιατί οι άνθρωποι αυτοί ήταν ένα ζευγάρι το οποίο πήγε, προσέβηκαν σε ο νόμο Κατσέλη, ρυθμίστηκε το χρέος του, έγινε ένα μεγάλο κούρεμα και στους δύο, στον άντρα 95% δηλαδή να πληρώσει ελάχιστα και στη σύζυγο το 76%. Όμως η δόση που τους έβαλε το ειρηνοδικείο, όπως ο νόμος ορίζει για να πληρώνουν το σπίτι 240 ευρώ, δεν μπορούσαν να τα αποκριθούν στην καθημερινότητά τους, στα έξοδά τους, γιατί ναι μεν ας πούμε μπορεί να ήταν μια πάρα πολύ καλή απόφαση, αλλά με την καθημερινότητά τους δεν μπορούσαν να φυγηθεί. Οι άνθρωποι αυτοί δεν είχαν δουλειά, αυτοί οι άνθρωποι ήταν συνταξιούχοι. Ο ένας είναι συνταξιούχος της αστυνομίας, και η σύζυγός του δεν εργάστηκε ποτέ, είναι προβλήματα υγείας, έχει και μια αναπηρία. Βασικά δεν μπορεί να εργαστεί, και ζούνε με τη σύνταξη του σύζυγου. Εδώ έτσι, τον κόσμο, ναι, έτσι λοιπόν το εφετείο διέγραψε όλα τα χρέη σε καταναλωτικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες, όπως λέτε και στο σημείωμά σας, και μόνο για τη διάσωση του σπιτιού ορίστηκε μια μηνιαία δόση 66 ευρώ σε μια τράπεζα που είχαν στεγαστικό δάνειο, κυρία Μελάκη. Ναι, αυτό είναι το σημαντικό, ότι το δικαστήριο, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, είδε ότι αφού δεν υπήρχε πιθανότητα οι άνθρωποι αυτοί να επιβιώσουν με μια σύνταξη, τους αφαίρεσε όλα τα χρέη, τους απάλλαξε από το άγχος, το δυσβάστακτο, έστω και το υπόλοιπο χρέος. Πιστεύετε, και επειδή το ξέρετε, σας ρωτώ, κυρία Μελάκη, ότι αυτή η απόφαση ενδεχόμενα δημιουργεί και δεδικασμένο? Όχι, ποτέ καμία απόφαση, τουλάχιστον του νόμου Κατσέλη, δεν δημιουργεί δεδικασμένο. Φυσικά δημιουργεί μια καλή γνώμη για κάποιον άλλο δικαστή, δημιουργεί μια βάση για όλους τους οφειλέτες, και εδώ τους λέμε ότι πολλές φορές έχουμε για τον α ή β λόγο μια απόρριψη της απόφασής τους, διότι έχουμε δει τα τελευταία χρόνια δικαστήρια με το παραμικρό να απορρίπτουν αποφάσεις. Εμείς τους λέμε μην το βάζετε κάτω, έχουμε το επόμενο δικαστήριο που θα προσφύγουμε σε αυτό, που είναι άλλοι δικαστές που θα εξετάσουν διαφορετικά την αίτησή σας, μην το βάζετε κάτω. Και γι' αυτό είναι σημαντικό, δηλαδή ότι ακόμα και όταν δεν μπορούμε να πληρώσουμε μία δόση, δεν καθόμαστε να μην πληρώνουμε και να έρθει μετά οι τράπεζες να μας βρούνε και να μας σταματήσουν τον νόμο και γενικά τη ρύθμιση που μας έχει επιβάλει το δικαστήριο. Αλλάζουν ωστόσο τα δεδομένα ως φαίνεται, και θα είναι λίγο αυστηρότερα ή πολύ αυστηρότερα τα πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει και με τον νόμο Κατσέλη, ο οποίος μπορεί να υφίσταται ως όνομα νόμος Κατσέλη, αλλά θα είναι διαφορετικά τα δεδομένα και σύντομα. Ναι, αλλά μιλάμε ήδη για τόσο κόσμο που έχουν ενταχθεί και έχουν απορριφθεί οι αιτήσεις τους, ή ακόμα και έχουν, όπως είδαμε σε αυτή την περίπτωση, κουρευτεί τα χρέη τους, αλλά σήμερα δεν μπορούν να πληρώσουν τη δόση τους. Και αυτούς καλούμε, ελάτε σε εμάς να σας οδηγήσουμε σε ένα άλλο βήμα που λέγεται επόμενο δικαστήριο. Κυρία Μελάκη, να ρωτήσω το εξής. Για αυτούς που έχουν ήδη προσφύγει στον νόμο Κατσέλη, με τις υπάρχουσες συνθήκες, με τα υπάρχοντα δεδομένα, η αλλαγή επί το δυσμενέτιστερον με ό,τι έρχεται μπροστά, θα τους αφορά και εκείνους ή θα επηρεάζει μόνο τους νεοεισερχόμενους μετά την αλλαγή στο νόμο Κατσέλη? Βεβαίως θα επηρεάζει τους καινούργους, για τους καινούργους μιλάμε, αλλά και αυτούς που έχουν απορριφθεί για οποιοδήποτε προηγούμενο λόγο. Για τους υπόλοιπους, και εφόσον βρίσκονται σε μια διαδικασία ακόμα, λέτε ότι έχουν την πρόνοια του προηγούμενου νόμου Κατσέλη. Βεβαίως, αυτοί οι οποίοι είναι σε διαδικασία να δικαστούν ή έχουν δικαστεί, εννοείται ότι είχε ανοίξει ένα φάκελο στο δικαστήριο, αυτός δεν κλείνει. Αν δεν
εξοφληθεί, αν δεν πάρουμε εξοφλητικό, δεν κλείνει. Να το καταλάβουν και οι άνθρωποι αυτό. Ότι ναι, μεν έχουμε μία απόφαση ενός δικαστηρίου θετική, κουρέματος και λεφτά. Αν δεν πάρουμε εξόφληση των χρεών μας και μιλάμε για όλα μας τα χρέη, γιατί μπορεί να πάρουμε μία εξόφληση από μία τράπεζα, αλλά μπορεί να χρωστάμε στο δημόσιο, στα ταμεία, κινδυνεύουν τα περιουσιακά μας στοιχεία και από αυτούς. Μάλιστα, λοιπόν, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, νοικοκύρεμα εν πάση περιπτώσει, και βέβαια δώστε για άλλη μια φορά πριν σας πω καλημέρα και σας ευχαριστήσω για τις πληροφορίες, κυρία Μελάκη, σε ποιο τηλέφωνο μπορούν να σας βρίσκουν έτσι ώστε να παίρνουν πληροφορίες εκείνοι που ενδιαφέρονται. Τα τηλέφωνα μας είναι 2821-092-306, 2821-092-666, 284-2020-140, αλλά μπορούν και με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό τρόπο, δηλαδή με email μπορούν, με fax, με τηλέφωνο, όπως είπαμε προηγούμενα, να επικοινωνήσουν μαζί μας για να πάρουν τη συμβουλευτική, και όσοι έχουν ενταχθεί στο νόμο και έχουν αποτύχει, mm-hmm. και όσοι δεν μπορούν με τις δόσεις που τους έχουν οριστεί να τα βγάλουν πέρα, αλλά και οι καινούργοι, οι οποίοι είτε θα μπουν στην νομοθεσία ή εξοδικαστική ακόμα ρύθμιση.